Γεια σας παιδάκια, ακόμη ένα νέο βιντεάκι από τις απορίες που έχετε. Σήμερα θα συζητήσουμε, καταρχήν φοράω το μπλουζάκι μου εδώ από τους αγώνες, να ξέρετε Natural Mystery Last 2019 στις Σέρες, για όποιον δεν ήρθε και όποιον δεν ξέρει. Θα πω 2-3 πραγματάκια για τις διαφορές μεταξύ bodybuilding powerlifting. Ποιες είναι αυτές? Δηλαδή και οι δύο ασχολούνται με τα βάρη, είτε είναι γυμναστήριο είτε οτιδήποτε, και οι δύο αναγκαστικά ασχολούνται με τα βάρη. Αλλά ποιες είναι οι διαφορές τους και πώς το ένα βοηθάει το άλλο. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσω από το bodybuilding. Καταρχήν, τι είναι το bodybuilding? Είναι μάζα και λίπος. Μείον το λίπος είναι η μάζα. Λοιπόν, αυτό είναι το bodybuilding. Powerlifting, τι είναι? Δύναμη. Πλην βάρος. Μάζα θα το γράψω. Για να καταλαβαίνομαστε. Τώρα, τι εννοούμε? Στο bodybuilding θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερη μάζα και λιγότερο λίπος. Μιλάμε πάντα για σκηνή, δηλαδή για κάποιον που θέλει να ανέβει σκηνή ή για κάποιον που ασχολείται ερασιτεχνικά, θέλει να βγει στην παραλία. Πολύ θέλουν. Και το powerlifting είναι δύναμη, ότι θέλει να έχεις δύναμη, αλλά μείον δεν θέλει να έχεις βάρος, δηλαδή θέλει να είσαι ελαφρύς. Δηλαδή, είναι μια αναλογία δύναμης με το βάρος. Αυτή είναι η σύγκριση στο powerlifting. Ενώ στο bodybuilding είναι μια αναλογία μάζας βάσει λίπους. Δηλαδή, πολύ μάζα θέλω και θέλω λίγο λίπους. Στο powerlifting θέλω πολύ δύναμη και θέλω λίγη μάζα. Έτσι βγαίνει και το Wilks, όπου είναι μονάδα μέτρησης της δύναμης, της σύγκρισης, ας πούμε, στο powerlifting. Άμα γκουγκλάρετε θα καταλάβετε ότι μπορείτε να συγκριθείτε με έναν 60 κιλά και αυτός που είναι 60 κιλά σηκώνει τα ίδια κιλά με εσάς που είστε 80 κιλά. Έχασα την πρώτη θέση το 2016 για 300 γραμμάρια, δεν θυμάμαι, κάπου κατά εκεί. Τέλος πάντων. Δηλαδή ήμουν 300 γραμμάρια βαρύτερος και είχαμε σηκώσει τα ίδια κιλά για powerlifting. Τώρα, πώς το ένα βοηθάει το άλλο? Στο bodybuilding, όταν κάνω off-season και θέλω να αυξήσω τις μάζες μου και δεν με ενδιαφέρει τόσο το λίπος, θα αναγκαστώ ότι για να αυξήσω τη μάζα θα πρέπει να αυξήσω και τη δύναμή μου. Διότι αυξάνοντας τη δύναμή μου θα μπορέσω να αυξήσω τη μάζα. Αυτά τα δύο πάνε χεράκι, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει ή για όποιον άλλον νομίζει ότι θα αυξήσει τη μάζα χωρίς να αυξήσει τη δύναμη ή ότι θα αυξήσει τη δύναμη χωρίς να αυξήσει τη μάζα, όταν μιλάμε για το ίδιο άτομο, δεν γίνονται τόσο εύκολα τα πράγματα αυτά. Τα δύο πάνε χεράκι, πάνε μαζί, προχωράνε μαζί. Τώρα, για να αυξήσει τη μάζα του, εφόσον θα αυξήσει τη δύναμη, θα μπορεί να παράξει στην ίδια προπόνηση μεγαλύτερη μάζα, διότι θα μπορεί να σηκώσει περισσότερα κιλά στα ίδια σετ, στις ίδιες ασκήσεις. Οπότε το γενικό σύνολο, το volume της προπόνησης, ο όγκος της προπόνησης θα είναι μεγαλύτερος, οπότε θα αυξήσουμε και τη μάζα, με απλά λόγια.
τι θα χρειάζεται να κάνει. Οπότε ο bodybuilder, με απλά λόγια, στο off-season κάνει και δύναμη. Δεν λέω ότι κάνει μόνο δύναμη, κάνει και δύναμη. Τώρα στο powerlifting, στο off-season που θέλει να αυξήσει όχι τόσο τη δύναμη, θέλει να αυξήσει τη μάζα. Είναι λίγο αντίθετα τα πράγματα. Όπως και στο bodybuilding αναγκαστικά θα αυξήσει και το λίπος στο off-season, στο powerlifting στο off-season θέλει να αυξήσει τη μάζα. Τώρα, γιατί θέλει να αυξήσει τη μάζα, το βάρος του δηλαδή. Γιατί αυξάνοντας το βάρος του θα έχει αυξημένη δύναμη. Βέβαια κάθε άτομο είναι αναλογικό αυτό, το οποίο πρέπει να το βρει ο ίδιος του, δηλαδή αναλογικά σε ποιο βάρος έχει τη μέγιστη δύναμη. Δηλαδή σε ποιο βάρος κατηγορίας, να το πω απλά, μπορεί να πετύχει τη μέγιστη δύναμη, γιατί οι άλλοι σε μικρότερες κατηγορίες βάρους έχουν σχεδόν την ίδια δύναμη, οπότε σε μεγαλύτερες κατηγορίες βάρους δεν είναι ανταγωνιστικοί, διότι έχουν λίγο περισσότερο δύναμη. Τώρα, αυτό έχει να κάνει και με τα γενετικά που έχουμε πει σε άλλο βιντεάκι, διότι η μάζα παίζει πολύ ρόλο και από το σκελετό. Τις αρθρώσεις, το βάρος σου, δηλαδή άμα έχεις λεπτές αρθρώσεις, πιο χοντρές αρθρώσεις. Εγώ γι' αυτό έχω μικρό βάρος σχετικά βάσει του ύψους μου, διότι δεν έχω γάντες, έχω όλα είναι πολύ στενά. Και γι' αυτό στο powerlifting δεν έχω μάζες. Τώρα, ο powerlifter στο off-season, που δεν τον ενδιαφέρει τόσο η δύναμη, είναι στο off-season, δεν έχει κάποιον αγώνα μπροστά του, θα κοιτάξει να αυξήσει τις μάζες του. Έτσι ώστε αυξάνοντας τις μάζες του, όταν θα έρθει η στιγμή να κάνει προετοιμασία για να αυξήσει τη δύναμή του, δηλαδή για να ανεβάσει το intensity, να ανεβάσει την ένταση και να αυξήσει τη δύναμή του, θα έχει περισσότερες μάζες για να μπορεί να αυξήσει περισσότερο τη δύναμή του. Άρα, με απλά λόγια, τι είπαμε τώρα, ο bodybuilder στο off-season θα κάνει και προπόνηση powerlifting και ο powerlifter στο off-season θα κάνει προπόνηση και bodybuilding. Λέω και, δεν λέω ότι πρέπει να κάνει μόνο αυτό. Τώρα, ο powerlifter όταν θα κάνει προπόνηση μάζας και θα έρθει στο βάρος, στο off-season, στο βάρος στην κατηγορία που θέλει να παίξει, στα 80, 90, 70, ο καθένας όποια κατηγορία θέλει, θα αρχίσει να κάνει, όπως το λένε και στα ξένα, intensify. Δηλαδή να ανεβάζει την ένταση, να ανεβάζει τη δύναμη του σιγά σιγά. 8 εβδομάδες, 10 εβδομάδες, 12 εβδομάδες, βάσει του προγράμματος πάει αυτό, έτσι ώστε να κάνει το peak και να παίξει στους αγώνες. Ο bodybuilder στο off-season, αφού αυξήσει όλες τις μάζες του όσο μπορέσει, όταν είναι on-season θα κοιτάξει να διατηρήσει τις μάζες του και να χάσει το λίπος. Δεν θα κοιτάξει να αυξήσει τις μάζες του, δεν μπορεί να αυξήσει τις μάζες του, διότι βρίσκεται σε θερμιδικό, όχι πλέον όνομα, σε θερμιδικό έλλειμμα, οπότε θα κοιτάξει να συντηρήσει τις μάζες του και να μειώσει το λίπος. Μειώνοντας το λίπος με μεγαλύτερες μάζες πετυχαίνει καλύτερο αποτέλεσμα στη σκηνή. Αυτό που θέλει, δηλαδή περισσότερη μυϊκή ανάπτυξη, όχι μυϊκή ανάπτυξη, περισσότερες μάζες, λιγότερο λίπος. Με απλά λόγια, δηλαδή γραμμώνει με περισσότερες μύες. Αυτό που θέλει να δείξει σαν bodybuilding στη σκηνή. Ξαναλέω, bodybuilding και όχι κάποια άλλη κατηγορία. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Α, και όπως είπαμε, σε επόμενο βιντεάκι, εδώ θα εξηγήσουμε, βλέπετε, εδώ, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, θα εξηγήσουμε τη μηχανική
και σωστή κίνηση των squats, τα καθίσματα. Μείνετε συντονισμένοι. Τα λέμε.